Έφη Αξιόγλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Αξιόγλου. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, συζητούσα με τον κύριο Ξαδάχτυλο πριν, μου είπε για τα σχολεία ότι ίσως θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά, προσωπική του άποψη, στην Αχαΐα, σε ευαρμένες περιοχές δηλαδή, όπως και το εμπόριο. Οι έμποροι στην Πάτρα αυτή τη στιγμή περνούν δύσκολα, όπως και σε όλη τη χώρα. Περισσότερο εδώ, διότι έχουν μείνει για περισσότερους μήνες κλειστοί. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις ως προς την επιλογή των ειδικών και της κυβέρνησης να παραμείνουν κλειστοί. Δεν ξέρω εάν θεωρείτε αποτελεσματικό το μέτρο της στήριξής του κλάδου της οικονομικής και αν θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάποια άλλη διαδικασία, δηλαδή να ανοίξει το λιανεμπόριο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ είναι ότι υπάρχει μια πολύ έντονη έλλειψη σχεδίου σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση όλο τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή βλέπουμε ανακοινώσεις για άνοιγμα του λιανεμπορίου και μέσα σχεδόν στην ίδια μέρα η ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναιρείται από τον ίδιο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει κανένα σχέδιο και καμία αντίληψη για το πώς πρέπει να επανέλθει η αγορά. Το δεύτερο που παρατηρούμε, νομίζω πια όλοι οι πολίτες, είναι ότι εδώ και μήνες υλοποιείται στη χώρα το πιο μακρόχρονο lockdown που υπάρχει στην Ευρώπη και τα αποτελέσματά του είναι εν της πράγμαση διαψεύδουν την ίδια την πολιτική. Δηλαδή, αν θυμάστε όταν ξεκίνησε αυτό το lockdown ήδη από τον Νοέμβρη είχαμε λιγότερα κρούσματα και λιγότερους διασωληνωμένους και σήμερα με περισσότερα κρούσματα και περισσότερους διασωληνωμένους ουσιαστικά η κυβέρνηση ανοίγει το λιανεμπόριο κρατώντας το κλειστό πάλι σε κάποιες περιοχές. Αυτές είναι φοβερές αντιφάσεις, θα έλεγα ότι σχηματίζουν την εικόνα ενός απόλυτου μπάχαλου σε σχέση με την κυβερνητική διαχείριση. Φοβερές αντιφάσεις, οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγηθούν στο λαό. Δηλαδή, οι πολίτες, στο σύνολό τους αυτή τη στιγμή, είναι άναυδοι με αυτές τις αποφάσεις. Δεν καταλαβαίνουν γιατί μπήκαμε σε ένα lockdown σε χειρότερη κατάσταση και πώς βγαίνουμε. Μπήκαμε σε ένα lockdown σε καλύτερη κατάσταση και βγαίνουμε από αυτό βρισκόμενοι σε χειρότερη κατάσταση. Υπάρχει μία απάντηση ότι έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό αριθμό του πληθυσμού, ιδιαίτερο οι μεγαλύτεροι, ότι έρχονται τα self-test και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει και αυτοί να ανοίξουν και για ψυχολογικούς και για οικονομικούς λόγους. Μα το να ανοίξουν για ψυχολογικούς και για οικονομικούς λόγους, ναι. Εγώ θα το υποστήριζα κυρίως. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Αλλά με ποιο σχέδιο τότε έκλεισαν? Δηλαδή, όταν έκλεισαν γιατί υπήρχαν κάποια δεδομένα τα οποία βασίζονταν στα κρούσματα, βασίζονταν στους διασωληνωμένους, βασίζονταν στις αντοχές του ΕΣΥ. Σήμερα, με χειρότερα δεδομένα, λένε ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά. Τι αποδείχθηκε τέλος πάντων όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Αποδείχθηκε ότι αυτό το lockdown, το οποίο ξανασημειώνω είναι το πιο παρατεταμένο στην Ευρώπη, ήταν τελικά εντελώς αποτυχημένο. Άρα μήπως ήδη η αρχική απόφαση για ένα καθολικό κλείσιμο του λιανεμπορίου δεν ήταν μια ορθή απόφαση, όπως ήδη από τότε λέγαμε, παρακαλούμε, δώστε μας τα πρακτικά της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων στη δημοσιότητα για να δούμε και εμείς τι τελικά εισηγούνται αυτοί οι άνθρωποι. Στον έναν και πλέον χρόνο από την πανδημία, πώς κρίνετε την οικονομική διαχείριση, επειδή τώρα έτσι κι αλλιώς έχουμε περισσότερα στοιχεία στα χέρια μας, είμαστε όλοι εμπειρότεροι και επί των οικονομικών. Την στήριξη λοιπόν όχι μόνο των εμπόρων και της εστίασης, διότι δίδονται επιπλέον 330 εκατομμύρια, των νοικοκυριών, των επαγγελματιών, των εργαζομένων, κυρία Αξιόγλου. Εκ του αποτελέσματος είναι αποτυχημένη η οικονομική πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι είναι αποτυχημένη. Δηλαδή η χώρα το 2020 έκλεισε με μία από τις πιο βαθιές υφέσεις στην Ευρώπη. Είχαμε 8,2% ύφεση. Αυτό είναι η τρίτη χειρότερη στην Ευρωζώνη επίδοση. Είναι η δεύτερη χειρότερη μεταπολεμικά για τη χώρα, για να καταλαβαίνετε γιατί μεγέθη ιστορικά μιλάμε ύφεσης, και το δημόσιο χρέος είναι εκτιναγμένο και πάλι. Δηλαδή έχουμε ένα δημόσιο χρέος που ξεπερνάει το 200%. Αν δούμε τι συμβαίνει στην αγορά, στην πραγματική οικονομία δηλαδή, έχουμε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά καταχρεωμένα, και καταχρεωμένα είναι ακριβώς επειδή η κυβέρνηση επέλεξε να επιμείνει σε πολιτικές που ήταν αναβολές πληρωμών κυρίως. Μη μου πληρώσεις σήμερα τον ΕΦΚΑ και την εφορία, θα μου τα πληρώσεις μετά από ένα μήνα. Και τα χρέη σωρεύονται. Δεν έκανε δηλαδή απευθείας στήριξη όπως εμείς προτείναμε από την πρώτη μέρα. Εδώ ήθελα να μου πείτε τη διαφορετική λύση που προτείνετε εσείς, αλλά και πώς κρίνεται το σχεδιασμό σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι όταν ακούν οι συμπολίτες ότι 57 δισεκατομμύρια μπορούν να κινητοποιηθούν από ευρωπαϊκά ιδιωτικά κεφάλαια, νομίζω ότι ακούγεται κάπως πολύ όμορφο όλο αυτό. Να σας πω,
Εμείς, όπως θυμάστε ήδη από το, από το περασμένο χρόνο, ανατακτά χρονικά διαστήματα μάλιστα, προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία θα έπρεπε να στηριχθεί το εισόδημα των οικογενειών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Δηλαδή, ενδεικτικά λέγαμε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν επιστρεπτές προκαταβολές, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν απευθείας επιχορηγήσεις για να μην έχουμε τώρα το πρόβλημα των χρεών. Ότι θα έπρεπε να επιδοτείται η εργασία, ο μισθός και όχι να υπάρχει ένα οριζόντιο επίδομα φτωχοποίησης που επιδοτεί ουσιαστικά την ανεργία. Και να που βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο κύκλο φτωχοποίησης και απολύσεων των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν ξέρουν αν μετά την αναστολή των συμβάσεών τους θα έχουν ή δεν θα ξαναέχουν δουλειά. Προτείναμε, για παράδειγμα, να υπάρχουν οριζόντιες στηρίξεις σε κλάδους οι οποίοι αφέθηκαν εντελώς στην τύχη τους, όπως είναι ο κλάδος του πολιτισμού ή ο κλάδος του αθλητισμού, στα νοικοκυριά που δεν υπήρχε τίποτα. Όλα αυτά, αν είχαν ακολουθηθεί, σίγουρα θα βρισκόμασταν σε πολύ καλύτερο σημείο από αυτό που βρεθήκαμε στα τέλη του 2020. Και το χειρότερο είναι ότι δεν είναι ότι απλώς δεν στηρίχθηκε η κοινωνία, είναι ότι δεν δημιουργήθηκαν και προϋποθέσεις για την ανάκαμψη. Γιατί όταν έχεις υπερχρεωμένα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, εκ των πραγμάτων έχεις πυροβολήσει τα πόδια σου για την επόμενη μέρα. Πώς μπορεί να υπάρξει μια αναπτυξιακή δυναμική στην οικονομία με κόσμο ο οποίος είναι καταχρεωμένος και που φοβάται και την πτώχευση? Γιατί στο μεταξύ έχει ψηφιστεί και ένας πτωχευτικός κώδικας που τους απειλεί με γενικευμένες πτωχεύσεις. Βλέπω ότι ο κύριος Στουρνάρα μεγαλύτερη μείωση. Για ανάπτυξη 4,2% για το 2021 είναι η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ναι, εντάξει, ο κύριος Στουρνάρα συνηθίζει επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να κάνει υπεραισιόδοξες προβλέψεις. Φανταστείτε και για τον κύριο Στουρνάρα που είναι επί Νέας Δημοκρατίας ίσως ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος, λέει για 4% ανάπτυξη. Φανταστείτε. Άρα η αντίληψη του που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι τάχα ό,τι χάσουμε το 2020 θα το ξαναβρούμε το 2021, καταλαβαίνετε ότι είναι αστεία πια. Οι εκτιμήσεις βέβαια άλλων διεθνών οργανισμών λένε για πολύ πολύ χαμηλότερη ανάπτυξη, ακόμη και για ανάπτυξη της τάξης του 1%. Πάντως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμη σε βαθιά ύφεση. Δηλαδή ήδη έχουμε κυλήσει το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2021 με βαθύτατη ύφεση. Σαφές. Το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει έρω το lockdown, όπως είχε πει πριν, κατεβάζω τη διακόπτη του lockdown. Τώρα έρω το lockdown, αλλά δεν έχω κανένα σχέδιο για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα λειτουργήσουν. Δηλαδή, αυτά τα μαγαζιά που είναι καταχρεωμένα, πώς θα αγοράσουν εμπόρευμα για την επόμενη μέρα για να ανοίξουν? Πώς θα πληρώσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις τους που έχουν σωρευθεί και είναι πνιγμένοι από τα χρέη? Αυτοί οι εργαζόμενοι που έχουν φτωχοποιηθεί, πώς θα καταναλώσουν την επόμενη μέρα? Τι θα γίνει μετά, θα υπάρχει κάποιο κούρεμα των χρεών που σωρεύτηκε όλο αυτό τον καιρό απέναντι στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία? Τι θα γίνει επιτέλους με τις τράπεζες? Θα ανοίξουν τη στρόφιγγα για να περάσει λίγο χρήμα στην πραγματική οικονομία ή θα συνεχίσουν να δανειοδοτούν μόνο 5-6 εκλεκτούς μεγάλων επιχειρήσεων? Αυτό το σχέδιο που σας λέω δεν υπάρχει. Βλέπετε αλλαγή, μεταστροφή του κλίματος στην κοινωνία? Προβλέπετε εκλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα ή τουλάχιστον πρόωρες εκλογές σε σχέση με την εξάντληση της τετραετίας? Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Ψάχνει. Αναζητά δηλαδή ένα χρονικό σημείο που θα του επιτρέψει να προχωρήσει σε εκλογές, γιατί αισθάνεται την κοινωνική πίεση πάρα πολύ έντονη. Και είναι λογική αυτή η κοινωνική πίεση. Υπάρχει μια γενικευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια και για τον τρόπο του χειρισμού της πανδημίας, κυρίως δηλαδή για το γεγονός ότι δεν ενισχύθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν συνταγογραφήθηκαν δωρεάν τεστ. Αυτονόητα πράγματα που τα λέμε όλοι από την πρώτη μέρα. Δεν έγινε συνταγογράφηση των μοριακών τεστ. Αυτονόητα πράγματα. Δεν έγινε παρέμβαση στους μαζικούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είστε έτοιμοι πάντως εσείς για εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για εκλογές, αν αυτό προκύψει. Αυτή τη στιγμή βέβαια, και όπως ξέρετε, έχουμε προχωρήσει και σε μία ως κόμμα πολύ μεγάλη διαδικασία ανασύνταξης στο τελευταίο χρονικό διάστημα, με νομαρχιακές συνδιασκέψεις σε όλη τη χώρα που έχουν πραγματικά ενδυναμώσει και την επαφή μας με την κοινωνία. Όλα εξάλλου όσα σας λέω σήμερα είναι αποτέλεσμα των επαφών που έχουμε με τους φορείς, με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα η προτεραιότητα είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Γιατί αυτή την ώρα ακόμη παλεύουμε για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Αχτσιόγλου, για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έφη Αχτσιόγλου.